κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε από το ΖΑΠΗ ο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, τόνισε την εκλογή νέας ηγεσίας από τη βάση του κόμματος, προσθέτοντας ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος. Κατανοώ την ανάγκη για ένα νέο κύμα του ΣΥΡΙΖΑ και αποφάσισα να παραμερίσω για να περάσει. Έχω εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό του κόμματός μας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας. Αποφάσισα λοιπόν να προτείνω την εκλογή νέας ηγεσίας από τα μέλη του κόμματος, όπως ορίζει το καταστατικό του. Την άμεση προσφυγή στις σχετικές διαδικασίες, στις οποίες φυσικά δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι όμως παρόν, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από αυτές. Δεν το κρύβω ότι είμαι συγκινημένος, ότι αυτή η απόφαση είναι και για μένα, έχει και για μένα ένα στοιχείο οδύνης, όπως θα είχε και για τον καθένα. Έχει όμως και ένα στοιχείο προσωπικής πρόκλησης, γοητευτικό στοιχείο προσωπικής πρόκλησης. Να αποδείξω με τη στάση και το παράδειγμά μου ότι στη ζωή, στην πολιτική, ιδίως στην πολιτική που αναφέρεται σε αξίες, μπορείς να είσαι μάχημος και δημιουργικός, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα πιο χρήσιμος και χωρίς αξιώματα. Να αποδείξω ότι η μάχη για τις ιδέες και η προσφορά δεν ορίζεται από την καρέκλα που κατέχει κανείς. Θέλω να απευθυνθώ στα χιλιάδες μέλη, τους φίλους, τους εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που μαζί τους βρέθηκα και βρεθήκαμε σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι. Και θέλω να δεσμευτώ ότι θα συνεχίσω να είμαι δίπλα τους. Και θα συνεχίσω να τους αισθάνομαι δίπλα μου. Διότι το ταξίδι συνεχίζεται και η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Τις προτεραιότητες αλλά και τις παρεμβάσεις που χρειάζονται στο μεταναστευτικό θα θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός σε συνάντηση που είχε με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε πως μόνη εναλλακτική είναι να σπάσουμε τον κύκλο και να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος που είναι αυτά τα πλοία που φεύγουν από τις ακτές της Νότιας Μεσογείου θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. There is a judicial investigation underway in order to identify exactly what happened. But I'd like to make some broader observations. First of all, it's a tragedy. Everyone in Greece feels immense sadness over the loss of so many innocent lives. But as you pointed out, we should be in no doubt that the real blame lies in the hands of the criminal gangs who packed the boat with desperate people in the false promise of a safe travel without even life vests. Σφοδρές αντιδράσεις στην Τουρκία προκαλεί το κάψιμο του Κορανίου στη Σουηδία σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι νατοικοί σύμμαχοι πιέζουν τον Ταγί Περντογάν να άρει τις ενστάσεις του για την ένταξη της σκανδιναβικής χώρας στο ΝΑΤΟ. Σε μια κίνηση διαμαρτυρίας, το Μαρόκο ανακάλεσε τον πρεσβευτή του στη Σουηδία, ενώ κατά του καψίματος του Ιερού Βιβλίου των Μουσουλμάνων τάχτηκε η Ουάσιγκτον αλλά και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Ακόμη μία νύχτα χάους στη Γαλλία με 150 συλλήψεις στον απόϊχο του θανάτου του 17χρονου. Δημαρχία, σχολεία και αστυνομικά τμήματα παραδόθηκαν στις φλόγες στη διάρκεια επεισοδίων. Ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε τη συνεδρίαση Διυπουργικής Επιτροπής. Η Γαλλία φλέγεται. Χιλιάδες διαδηλωτές ξεχύνονται στις μεγάλες πόλεις της χώρας μετά την ενψυχρό δολοφονία του 17χρονου από αστυνομικό κατά τη διάρκεια ελέγχου οδικής κυκλοφορίας. Qui est mort à Nanterre, le petit 17 ans. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Η ένταση κλιμακώνεται για δεύτερη νύχτα στην πόλη του Φωτός. Νεαροί διαδηλωτές επιτίθενται με πέτρες κατά αστυνομικών που φτάνουν στην περιοχή. Πυρπολούν οχήματα στην Αντέρ με τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν χρήση χημικών. Δημαρχία, σχολεία και αστυνομικά τμήματα παραδίδονται στις φλόγες. Υπάρχει ένα σοκ, ένα deuil, μια colère. C'est à la justice d'y répondre. Εξαγριωμένοι διαδηλωτές πετούν μολότοφους αστυνομικούς. Η κατάσταση εκτραχύνεται. Οργισμένο το πλήθος. Εκτοξεύει αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Το Παρίσι μετατρέπεται σε εμπόλεμη ζώνη για άλλη μία βραδιά.
ομάδα διαδηλωτών στείνει οδοφράγματα. Οι αστρομικοί ρίχνουν δακρυγόνα για να αποθήσουν το οργισμένο πλήθος. Οι διαδηλωτές θα απαντήσουν με πετροπόλεμο. Des scènes de violence contre commissariats, mais aussi des écoles, des mairies, et donc au fond contre les institutions et la République. Συνολικά 150 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της θεσινής βραδιάς. The shot did not fall under regulations. The officer would have to be in danger, and this was not the case as we can clearly see in the video. The officers are beside and not in front of the vehicle. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος οδηγού από πυρά αστυνομικών μέσα στο 2023 στη Γαλλία. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τη Ματίνα Παπαδέα. Καλό απόγευμα σε όλους.